Κύριε Καλοκαιρινέ, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης του News Hub για να κάνουμε αυτή την συνέντευξη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Η πρώτη ερώτηση από μένα, γενικής φύσεως θα έλεγα, αλλά η απάντηση είναι περίεργος να δω πώς θα τη δώσετε, με το σκεπτικό ότι από το 1974, με τα πολιτευτικά μέχρι και τις μέρες μας, η πλειοψηφία των δημάρχων του Ηρακλείου ήταν η πολιτική, με μία μικρή εξαίρεση, ο τελευταίος δήμαρχος, ο οποίος ήταν δικηγόρος, επιστήμονας. Ήρθε η ώρα ένας ακαδημαϊκός να προσπαθήσει να καταβάλει την προσπάθεια αυτή για την διεκδίκηση της Λότζια. Τι θα σημαίνει αυτό, ένα πρόσωπο πανεπιστημιακής ακαδημαϊκής ιδιότητας, τι θα σημαίνει αυτό για το Ηράκλειο? Θα σας έλεγα, κύριε Βαρδάκη, ότι δεν διεκδικώ το Δήμο με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα και πιστεύω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι πια. Είμαι ένα πρόσωπο που προέρχεται από την κοινωνία, από την τοπική κοινωνία και δεν είναι η ακαδημαϊκή μου βάση αυτή που με ωθεί, αλλά η κοινωνική μου δραστηριότητα 30 χρόνια στο Ηράκλειο. Δραστηριότητα που έχει να κάνει με τους ανθρώπους σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, με την τρίτη ηλικία, με την ανακούφιση ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη από τη μια μεριά και με τον πολιτισμό από την άλλη μεριά. Συνεπώς θα έλεγα ότι η διαδρομή μου, και νομίζω ότι έχω γράψει πολλά χιλιόμετρα σε αυτήν την διαδρομή, είναι εκείνη η οποία αισθάνομαι ότι με οδηγεί. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι η μόνη μου επαγγελματική ιδιότητα είναι αυτή του πανεπιστημιακού. Τα υπόλοιπα τα οποία σας ανέφερα, που όμως θεωρώ ότι είναι κύρια για την συζήτησή μας, είναι εθελοντικές δράσεις, αλλά είναι δράσεις τριών δεκαετιών παρόλα αυτά. Με τεράστια κοινωνική διάσταση έχετε δίκιο σε αυτό. Καθημερινά έχετε περιοδεύσει και καθημερινά περιοδεύετε με πυκνότητα, είτε στην καρδιά του Ηρακλείου, είτε στα δημοτικά διαμερίσματα, στις συνοικίες, στις κοινότητες. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί, και μετά από την επαφή που έχετε με τους εκατοντάδες συμπολίτες, τι σας λένε, τι σπράτεται από τα παράπονα τα οποία φαντάζομαι θα πλειοψηφούν για την καθημερινότητά τους? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά τα οποία μας πληγώνουν και θα έλεγα έτσι συνολικά ότι το Ηράκλειο, που είναι μια πόλη και ένας δήμος με πολλές ομορφιές και με μεγάλο πλούτο και ανθρώπινο και ιστορικό, πολιτιστικό και με ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό. Ωστόσο, στην καθημερινότητά μας, στην ζωή που ζούμε εδώ, δεν είναι αυτό το οποίο μας αξίζει. Και αυτό νομίζω το διαπιστώνουμε σε κάθε γωνιά του Δήμου. Είτε πάμε στην Καρκαδιώτισσα, είτε πάμε στο Ατσαλένιο, είτε έρθουμε ακόμα πιο κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου. Και είναι τα προβλήματα που αναφέρονται και άλλωστε είναι και ορατά και αυτά. Ξέρετε, το πρώτο ζήτημα το οποίο θέτουν οι πολίτες είναι η καθαριότητα, έρχεται μετά το κυκλοφοριακό μαζί με την στάθμευση, είναι οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, είναι το νερό και μετά ακούμε άλλα πράγματα τα οποία όμως εγώ θεωρώ εξίσου σημαντικά, που έχουν να κάνουν με την κοινωνική υποστήριξη την οποία ο Δήμος οφείλει να προσφέρει στους ανθρώπους του, με την διάσταση δηλαδή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και φυσικά έχουμε και τα ζητήματα της εξυπηρέτησης των δημοτών από τον Δήμο. Είναι πολλά τα ζητήματα. Από την άλλη μεριά, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι αυτή η άμεση επαφή, διότι έχω πραγματικά περπατήσει πολλές φορές στον Δήμο, έχω συναντηθεί με χιλιάδες ανθρώπους και έχω μιλήσει μαζί τους, έχω κάνει πραγματική κουβέντα μαζί τους. Αυτό το οποίο με τροφοδοτεί είναι ακριβώς η ανθρώπινη επαφή
και το γεγονός ότι οι άνθρωποι νοιάζονται. Νοιάζονται όχι μόνο για το κατόφλι τους, αλλά νοιάζονται και για την γειτονιά τους, νοιάζονται για την πόλη και για τον Δήμο ολόκληρο και πολλές φορές ακούει κανείς ενδιαφέρουσες ιδέες. Και αυτό με ενθαρρύνει στην ιδέα που είχα εξ αρχής, ότι δηλαδή οι δημότες πρέπει να ενεργοποιηθούν και να γίνουν συμμέτοχοι στη δράση του Δήμου. Όταν εκλέγεται μία νέα κυβέρνηση, ερωτάτε προεκλογικά για το τι πρόγραμμα θα ακολουθήσει τις πρώτες 100 ημέρες. Θέλω λίγο το αντιστρέψω και να απευθύνω το ερώτημα σε εσάς. Ποιο θα είναι το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών, εφόσον ο Ηρακλειώτης και η Ηρακλειώτισσα σας εκλέξει στον δημαρχιακό θόκο? Δεν θα το έθετα με αυτήν την ετικέτα, αν θέλετε, το πρόγραμμα των 100 ημερών. Άλλωστε, πηγαίνουμε στη Δημοτική Αρχή και όχι στην κυβέρνηση. Αλλά νομίζω ότι και λίγο έχει ξεπεραστεί να μιλάμε για τις 100 πρώτες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, έχετε δίκιο. Υπάρχει το ζήτημα του τι κάνουμε άμεσα. Τι κάνουμε άμεσα. Ναι. Θα σας έλεγα ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να πάω στους εργαζομένους, να τους πω ότι θα είμαστε σύμμαχοι, ότι αναγνωρίζω την προσωπικότητα, το έργο τους και ότι χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει η δουλειά. Ένα ακόμα το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα και είναι σχετικό με το πρώτο, είναι ότι επιτέλους πρέπει να φτιάξουμε τον εσωτερικό οργανισμό των υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τον Δήμο σωστά και να τον αναδιαρθρώσουμε. Τώρα, σε επίπεδο έργου, υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν και αυτές αφορούν στην αμεσότερη επισκευή των δρόμων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση με μία συγκεκριμένη προτεραιοποίηση, σε μικρές, στην πρώτη φάση, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που μπορεί να γίνουν άμεσα, σε μια μεγαλύτερη φροντίδα, άμεση όμως, για την καθαριότητα και για το πράσινο, που θα δώσουν ακριβώς ένα στίγμα. Αλλά θα σας έλεγα ότι ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, θα πιάσουμε και τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου. Και ξέρετε, το μεγάλο ζήτημα του Δήμου είναι πολεοδομικής. Δηλαδή, η πόλη αυτή, με τα σχέδια τα οποία έχει και στα οποία έρχονται να στηριχθούν όλες τις υποδομές, βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία δεν μας επιτρέπει να δούμε το αύριο της πόλης, ενώ την ίδια στιγμή το αύριο της πόλης πρέπει να το ετοιμάσουμε αμέσως. Οι ευκαιρίες που θα έχουμε, οι αναπτυξιακές, είναι τέτοιες που δεν μας επιτρέπεται με αυτήν την ρημοτομία και πολεοδομία να περιμένουμε ότι σε μερικά χρόνια την ανάπτυξη που θέλουμε για τον Δήμο θα μπορέσουμε να την πιάσουμε και αυτή η ανάπτυξη επίσης, ξέρετε, να έχει και ένα χαρακτήρα δικαιοσύνης μέσα στην ίδια την κοινωνία. Ο Ηρακλειώτης αγαπάει το Μεγάλο Κάστρο, αναμφισβήτητο είναι αυτό και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί, ωστόσο τον ενοχλεί η καθημερινότητά του. Βιώνει μια καθημερινότητα δύσκολη, είτε είναι το πράσινο, το λιγοστό, είτε η έλλειψη του νερού, η πλατεία Ελευθερίας, αυτή η πολυβασανισμένη πλατεία στο κέντρο, στην καρδιά, η οποία θα έπρεπε να είχε το υγρό στοιχείο και δεν το έχει εδώ και δεκαετίες, το κυκλοφοριακό. Έχουμε μεγάλα αγκάθια. Αυτά τα θέματα είναι προτεραιότητα για σας, φαντάζομαι. Να σας πω, η πλατεία Ελευθερίας δεν αποτελεί προτεραιότητα για μένα, κύριε Βαρδάκη. Καταλαβαίνω ότι δεν ικανοποιεί τον Ηρακλειώτη, ωστόσο θα την αντιμετωπίσω μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικότερης ανάπλασης, η οποία ξεκινάει και περιλαμβάνει, ξεκινάει από την Βίγλα, περιλαμβάνει το πάρκο Γεωργιάδη, κατεβαίνει κάτω από τα τείχη και φτάνει στην Ικάρου, περιλαμβάνει τις πλατείες Δασκαλογιάννη και του Αρχαιολογικού Μουσείου. Αυτή είναι, κατά την άποψή μου, η σωστή αντιμετώπιση. Όμως, αυτό το οποίο θέλω να δούμε όλοι και το βλέπουν οι περισσότεροι κάτοικοι του Ηρακλείου, είναι την κατάσταση στις γειτονιές μας και στους οικισμούς μας, την κατάσταση που έχουν οι πολλές μικρές πλατείες που έχουμε
τυχαία αυτές που δεν έχουμε επίσης, διότι υπάρχουν συνοικίες που δεν έχουν πλατείες, την κατάσταση των δρόμων και της καθαριότητας εκεί. Έμφαση το δικαίωμα στην πόλη, η παράταξή μου θα δώσει σε όλο το Δήμο και θα υπάρξει μια ιδιαίτερη προτεραιότητα στις γειτονιές και στους οικισμούς. Καταλαβαίνω ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε στο κέντρο, αλλά δεν μπορούμε να κοιτάζουμε μόνο το κέντρο και να θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε την υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στον Δημότη. Όλοι οι Δημότες έχουν τα ίδια δικαιώματα και αυτά πρέπει να τα δούμε και να τα υπηρετήσουμε. Κύριε Καλοκαιρινέ, το πράσινο αποτελεί προτεραιότητα, φαντάζομαι, για εσάς. Το κυκλοφοριακό, η άμβλησή του, δεν ξέρω πώς θα τα λύσετε με αυτό το υπάρχον πολεοδομικό σχέδιο. Πρέπει να δώσετε μεγάλη μάχη. Ωστόσο, για όλα αυτά που οραματίζεστε, τις παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας των προβλημάτων, των δεκάδων προβλημάτων της καθημερινότητάς μας, αποτελεί το ταμείο το δημοτικό. Είναι ένα μεγάλο αγκάθι, είναι ελληματικό. Πώς θα το χειριστείτε το θέμα? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα μετακυλήσουμε τα βάρη στον Δημότη. Αυτό είναι αυτό το οποίο αποκλείω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχει βεβαίως η διεκδίκηση απέναντι στην κεντρική εξουσία. Υπάρχει η μόχλευση, υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Πρέπει να σας πω ότι παρόλο που αναγνωρίζω ότι η κατάσταση η οικονομική είναι δύσκολη, δεν θεωρώ ότι θα μας αποτρέψει από το να κάνουμε σοβαρό έργο και ουσιαστικό έργο. Και στο έργο το οποίο θα κάνουμε θα φροντίσουμε να σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα, είτε είναι εθνικό, είτε είναι ευρωπαϊκό. Αυτά αποτελούν βασικές αρχές που έχουν να κάνουν με την διαφανή διαχείριση του Δήμου. Θα έλεγα λοιπόν, ναι, υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, αλλά αλίμονο εάν η Δημοτική Αρχή, την οποία ελπίζω ότι θα υπηρετήσω από τη θέση του Δημάρχου την επόμενη μέρα, δεν έβρισκε λύσεις για να πάμε το Ηράκλειο μπροστά. Τι μήνυμα στέλνετε στους χιλιάδες φοιτητές, στους νέους ανθρώπους, στους 17άριδες, στους 18άριδες, οι οποίοι θα προσέλθουν στις κάλπες για να ψηφίσουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές? Πώς θα τους αντιμετωπίσετε? Το μήνυμα είναι να έρθουν να ψηφίσουν, είναι ότι η πόλη, ο Δήμος τους αφορά και ξέρετε, στο Ηράκλειο έχουμε ένα καταπληκτικό νεανικό δυναμικό. Είναι μια νεανική πόλη και αυτό πρέπει να το δούμε και αυτό το έχουμε δει εμείς στην παράταξή μου σαν κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Οι νέοι πρέπει να έχουν βήμα και τόπο έκφρασης αυτενέργειας, θα πρέπει οι ίδιοι να απαιθούν, να ξεδιπλώσουν την προσωπικότητά τους, να εκφραστούν και θα κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι νέοι μας είναι το αύριο. Ίσως και εγώ να έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία από την ιδιότητά μου ως δασκάλου, αλλά πρέπει να σας πω ότι σε αυτήν μου τη διαδρομή έχω μάθει πάρα πολλά από τους νέους και θέλω η πόλη η ίδια να μάθει από αυτούς. Θέλω να βρεθούμε στην θέση να τους παραδώσουμε και τα ηνία της πόλης έχοντας τους συμμέτοχους μέσα από μια διαδικασία πολύ ενεργητικής εμπλοκής τους στα κοινά. Τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και θέλετε κι εσείς καθημερινά να βρίσκεστε ολοένα και περισσότερο κοντά στους δημότες και να συζητάτε απευθείας μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παρά μέσων, θα έλεγα, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όμως και αυτά και εμείς έχουμε την ανάγκη να συνομιλήσουμε μαζί σας και να καταγράψουμε τις θέσεις σας. Το κοινωνικό έργο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, γνωστό, βαρύτιμο, πολύπλευρο, όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν στηρίξει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο Δήμος Ηρακλείου σε αυτό το επίπεδο πώς μπορεί να διαχύσει περαιτέρω με μεγαλύτερη ακόμα βαρύτητα την κοινωνική του πολιτική
στις ασθμένουσες τάξεις της κοινωνίας. Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή έχω αυτήν την εμπειρία και την συμμετοχή στο κοινωνικό έργο που αναφέρατε, είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη και πόσο η ανάγκη αυτή υπερβαίνει τις δυνατότητες κάθε ιδρύματος, όσο και αν αυτό το ίδρυμα αποδίδει σημαντικό κοινωνικό έργο. Η κλίμακα του Δήμου είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο διαφοροποιημένη. Η ανάγκη κοινωνική είναι πράγματι μεγάλη. Είναι ανάγκη στην τρίτη ηλικία. Είναι ανάγκη στις ευπαθείς ομάδες. Είναι ανάγκη στην νεότητα, για να επανέλθουμε εκεί, ξεκινώντας από τους βρεφικούς σταθμούς που θα αποτελέσουν πρώτη μας προτεραιότητα. Και αυτήν την ανάγκη την έχουμε αρκετά χαρτογραφημένη. Συνεπώς υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο για τον ίδιο το Δήμο, για τον λόγο ότι ακριβώς υπάρχει πραγματική ανάγκη και στα ζητήματα αυτά νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δείχνει μια ευαισθησία ακατάβλητη. Κύριε Καλοκαιρινέ, σας ευχαριστώ θερμότατα για τη σύντομη αυτή συνομιλία, τη συνέντευξη που μας παρακορίσατε και εύχομαι και σε εσάς καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στον προεκλογικό αγώνα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.